Ίσως αυτά που θα σου μεταφέρουμε σήμερα εδώ θα μπορέσουμε να δώσουμε την εικόνα, την πραγματική εικόνα της οικονομίας και της αγοράς, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Επιμελητήριο Κοζάνης, ένα από τα πιο ιστορικά και τα πιο μεγάλα επιμελητήρια, και είμαι και πρόεδρος του Περιφερειακού Οργάνου των Τεσσάρων Επιμελητήριων. Γιατί το Επιμελητήριο Κοζάνης είναι κοντά στις 10.000 επιχειρήσεις. Και σύνολο η Δυτική Μακεδονία είμαστε γύρω στις 25.000 επιχειρήσεις. Μια επιχειρηματικότητα που στήθηκε τα τελευταία 60-70 χρόνια γύρω από την οικονομία του Λιβύη. Εμείς την έρευνα που κάναμε το 2015, πρόσφατα δηλαδή πριν 5-6 χρόνια, το 45% του ΑΕΠ της περιοχής ήταν από το Λιβύη και από αυτό που δημιουργήσε γύρω από την πολυμνήτη οικονομία. Αυτό καταλαβαίνετε όταν αυτό είναι σε μια πολύ μεγάλη και κακοδοχή πορεία, συν τα άλλα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή, τη μεγάλη ανεργία. Όπως ξέρετε, είμαστε οι πρώτοι στην ανεργία στην Ευρώπη στους νέους, φέρεται πάνω από 70%. Είμαστε πρώτοι στη μείωση του ΑΕΠ, πρώτοι στη μείωση του πληθυσμού και προχθές είδα και μια άλλη κατάσταση. Είμαστε και πρώτοι στη μείωση των εξαγωγών, γιατί και ο άλλος κλάδος της Γούνας έχει υποστεί και αυτός με τον κορονοϊό πάρα πολλά προβλήματα και δυστυχώς είναι σε κατοδική, αν λοιπόν σε καταστροφική πορεία. Επομένως, η οικονομία της περιοχής με όλα αυτά τα δεδομένα είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς έχουμε χρέος και υποχρέωση να μην σκύβουμε το κεφάλι μας και οι επιχειρηματίες και δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι όλοι μας. Και έχουμε και ανθρώπους στην ηγεσία που και αυτοί πρέπει να δώσουν τον δρόμο, να χαράξουν τον δρόμο και την αισιοδοξία. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, να το παρομοιάσω, είναι πώς είναι ένας ασθενής στην εντατική. Άρα το πρώτο μέλημά μας είναι να τις κρατήσουμε ζωντανές. Και το δεύτερο μέλημά μας είναι να χαράξουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο, τη νέα διαδρομή, τη νέα αναπτυξιακή πορεία που θέλουν για την περιοχή. Που σε αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει μαζί με την κυβέρνηση, μαζί με την κοινωνία, να είναι το επόμενο μας βήμα. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ότι πρέπει να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές, είναι θα πρέπει να βρεθούν κονδύλια, χρήματα, πόροι, δράσεις, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις σήμερα. Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό, να το πω έτσι απλά. Λεφτά που προορίζονται για την απολυμνητοποίηση, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το Ταμείο Απολυμνητοποίησης, ή χρήματα που είναι να δοθούν στην περιοχή, στο σχεδιασμό που είναι να γίνει, να μπορέσουμε κάποια χρήματα από αυτά να τα εκταμιεύσουμε πιο νωρίς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Γιατί αυτά πάνε μαζί.